Λοιπόν, Περικλή, σταματάμε ξανά. Γιατί βλέπουμε τον κύριο Κούγια μαζί με τον Άρη Γάτα. Κατερίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω και εσένα, απλά το είδα τα παράθυρα απευθείας. Κύριο, λόγο σε εσάς, πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το αν είναι ευχαριστημένος ο κύριος Κούγιας Άρη. Φυσικά από το συγκομιδί των βαθμών, ένα τελικά, δεν ήρθανε δύο νίκες όπως ζητούσε από Τρίκαλα και Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πέρασε μια εβδομάδα δύσκολη, πέρασε μια εβδομάδα η οποία είχε και εντάσεις, είχε και προβλήματα που αφορούν και τα αγωνιστικά και βεβαίως και το άτυχο αποτέλεσμα των Τρικάλων με τη Λάρισα. Το περιμέναν πώς και πώς εδώ οι άνθρωποι, αλλά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Απόψε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγη ώρα, κύριε Κούγια. Νομίζω ότι. Καλησπέρα, βέβαια. Καλησπέρα. Νομίζω είδαμε πραγματικό ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που από το πρώτο λεπτό διεκδίκησαν τη νίκη, ανεξαρτήτως αν αυτή δεν ήρθε, και που νομίζω ότι ανάβλιζε υγεία. Ό,τι έβλεπε ο κόσμος από την τηλεόραση, ό,τι έβλεπε από τις εξέδρες του σταδίου, ό,τι έβλεπε από ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά εμόχθησαν για να πάρουν κάτι παραπάνω, τελικώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εμάς δεν μας ικανοποιεί. Όπως ήρθε το παιχνίδι και όπως το προβλέψαμε, άλλωστε γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιήσαμε και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα, γιατί δεν έχουμε φέτος το βάθος του ρόστερ για να διεκδικήσουμε δύο τίτλους. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι σήμερα, όπως τελικώς για μας είναι και το επόμενο παιχνίδι με τη Βέρεια στις 4 του μηνός, στις 4 Ιανουαρίου. Καλμάρουν λίγο τα συναισθήματα, γιατί το λέω για την περασμένη Κυριακή τέτοια ώρα. Σας βλέπαμε, είσαστε λαύρος εναντίον των παιχτών, εναντίον... Δεν είναι έτσι ακριβώς. Κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, το οποίο πραγματικά απέδωσε ό,τι ακριβώς είπα. Μάλιστα, οι συνάδελφοί σας που είναι τώρα στην τηλεόραση με κάλεσαν και μίλησα πάνω σε αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που τους είπα δεν απέδιδε την εικόνα αυτών των 3-4 αγωνιστικών με τον κύριο Τσιόλη προπονητή. Γιατί αν δείτε από την ημέρα που ήρθε ο κύριος Τσιόλης, διεκδικούμε συνεχώς την νίκη παντού. Στο Αγρίνιο τη χάσαμε στο 28 λεπτό. Ενώ προηγουμένως μας έκοψε ο επόπτης από την Αρκαδία δύο ανύπαρκτα offside που θα μπαίναμε την μπάλα στα δίχτυα. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αν δεν έμπαινε αυτό το γκολ με το χέρι το πρώτο, ο Ατρόμητος είχε μια μισή φάση. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει την ισοπαλία από μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος. Στο παιχνίδι στην Ξάνθη, και είδαμε ότι η Ξάνθη είναι μια αξιόπιστη ομάδα φέτος, επίσης όλες διεκδικήσαμε το παιχνίδι. Είχαμε ένα άπειρο ποδοσφαιριστή, γιατί είχαμε πολλούς τραυματίες, νεαρό, ο οποίος για πρώτη φορά έπαιξε. Ο έμπειρος Βασιλακάκης του έβαλε ένα γκολ. Αλλά και πάλι είχαμε πολύ καλή εικόνα. Σήμερα με μια ομάδα που ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί αν θυμάστε και με τον Ατρόμητο και με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε ατυχές αποτέλεσμα, μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιξαν αντίπαλοι μας. Με καθυστερήσεις από το 60 λεπτό, με περίεργες αποφάσεις του διαιτητού, δεν πήραμε την νίκη. Όμως, να ξέρετε ότι αυτή η ομάδα δεν είναι μια τυχαία ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, έχει πάρει δύο κύπελα, έχουν οι οπαδοί της μια ποδοσφαιρική κουλτούρα. Και θα σας πω και κάτι που δεν θέλω να φανεί ότι είναι σοβινιστικό. Έχουν ένα εγωισμό ποδοσφαιρικό που ακόμη και η ισοπαλία σήμερα με τον Παναθηναϊκό τους στενοχωρεί. Με εκφράζει και εμένα αυτή η ομάδα, γιατί και εγώ είμαι εραστής της νίκης. Στο πλαίσιο αυτό ήταν και το σύνθημα το οποίο γράψατε στις φανέλες, παρά το γεγονός ότι στη Λίγκα δεν πήρατε την άδεια αυτή, και από εκεί και πέρα εσείς προχωρήσατε στο να γράψετε στις φανέλες. Ζήσατε μαζί μας 2-24 ώρα με την παρουσίαση του βιβλίου σας. Θα είδατε τι έχουμε κάνει εδώ, αυτό το χώρο που μιλάμε τώρα. Είναι εξαιρετικός πράγματι ο χώρος αυτός και η αλήθεια είναι ότι σας αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι η καρδιά της ΑΕΛ το γήπεδο αυτό. Αλλά η πιο μεγάλη καρδιά της ΑΕΛ είναι το προπονητικό της κέντρο. Και πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ για εκεί. Γιατί όταν βλέπω τα γήπεδα παράγκες μη εξαιρουμένου και του γήπεδου του Παναθηναϊκού, τα οποία αποβαθμίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και που δείχνουν και την κακή άποψη που έχουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων για το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε ότι αν δείτε και το προπονητικό μας κέντρο, θα καταλάβετε για ποιο λόγο η ΑΕΛ θα γίνει η μεγάλη ομάδα βήμα-βήμα. Φέτος έχουμε ένα στόχο. Γνωρίζουμε ότι ο στόχος αυτός είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Μην βλέπετε ότι βγάζουμε. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Κερδίσαμε τον Πανιόνιο. Χάσαμε από την ΑΕΚ. Κοιμήθηκε ο Θεός και χάσαμε. Με τον Ηρακλή θα κερδίσαμε εύκολα. Αυτό το εγκληματικό, μη ανθρώπινο λάθος του Τεγκρά μας στέρισε 2 βαθμούς. Έχουμε λοιπόν μια υγιή φιλοσοφία
Να σας πω ότι στην ΑΕΛ εργάζονται μόνο λαρισαίοι προπονητές. Δεν έχουμε λαρισαίους πολλούς προσφαιριστές, αλλά αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Έχουν περάσει 5 χρόνια, τα οποία δυστυχώς δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις μέσα σε 6 μήνες. Θέλω λοιπόν όμως να πω κάτι. Εγώ στενοχωρούμε, γιατί σήμερα παίζαμε μια τεράστια ομάδα. Με μια ομάδα που έχει φτιάξει τελικό κυπέλλο Ευρώπης. Η οποία έχει τεράστιους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της, αναδείξει. Δεν μπορώ να βλέπω αυτή την εικόνα ποδοσφαιριστών από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Γιατί αυτό βλάπτηκε την ομάδα μου. Όταν βλέπω τον Ολυμπιακό να έχει μόνο ξένους παίκτες. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να έχει μόνο ξένους παίκτες. Βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει μόνο ξένους παίκτες. Αναγκάζεσαι κι εσύ, γιατί είναι δύσκολο να δείξεις ταλέντα Ελληνόπουλα και εσύ να τους ακολουθήσεις. Βλέπετε ο Πανετολικός που είχε ένα ελληνικό στοιχείο, έχει και αυτός πια πολλούς ξένους. Ο Αστέρας Τρίπολης που θέλησε φέτος να ελληνοποιήσει την ομάδα, κινδυνεύει να υποβαστεί και αν δεν είχε δυτικές εύνοιες, θα ήταν ήδη στη τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εκείνο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορεί ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος να έχει ποδοσφαιρική λογική, να διώχνει όλα τα Ελληνόπουλα και να μαζεύει όλους αυτούς τους αλυταράδες, οι οποίοι ήρθαν εδώ να κορονοϊήσουν τα τελευταία αίσθημα. Τα τελευταία ένσημα. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να πω ακόμα και κάτι. Και είναι ένα μήνυμα. Γιατί κάθε Δευτέρα αντιμετωπίζω έναν συνάδελφό σας και πρέπει να το πω. Μιλάω για τον Θωμαίδη. Έχει κάνει τόσο κακό στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Εγώ τον χρησιμοποιήσα. Καλό είναι να μην υποθούν τώρα αυτά, Άρη, αν θέλει. Μετά θα έρθω και στον κύριο Κουγιά. Είναι για άλλη εκπομπή, για άλλο κανάλι. Δεν υπάρχει λόγο να το πούμε. Είναι άλλο κανάλι. Άμα ήταν σε εμά, δεν το συζητούσαμε. Πείτε στον κύριο Θωμαίδη. Όχι, όχι. Καλύτερο να κάνετε εκεί μια παρέμβαση. Μην σα λένε να με διακόψετε. Ο κύριο Μπακόπουλο που είναι Αστέρα Τρίπολη, μην σα τα λέει αυτό. Και εσεί με βρεθείτε με την. Ξέρει να περνάει μηνύματα ο κύριο Κουγιά συνέχεια. Λοιπόν, ωραία. Είστε με τη Λάρισα, προχτέ είστε με την Παναγία. Αφήστε τι ηρωνίε τώρα. Δεν είναι τώρα σε φιλοξενήσαμε εδώ με το καλύτερο τρόπο. Αφήστε λοιπόν τις ειρωνίες και να ακουστούν πράγματα. Καλά, ρεπορτάζ έκανε. Εντάξει, δεν το φιλοξενήσατε. Εγώ ένα μήνυμα στον κύριο Λαφούζο. Πρώτα φτιάξει ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και όχι τηλεοπτική εκπομπή. Πρώτα φτιάχνεις αυτό που καμαρώνει ο παδί του Παναθηναϊκού και δεν κοιτάζεις κάθε άνθρωπο που δεν κάνει το κέφι σου να τον εξοντώνεις ηθικά κάθε ώρα. Ωραία, το είπε ο κύριος Κούγιας, εντάξει. Και θα ήθελα να δείξουν καρέ-καρέ τι κάνει ο Μπέρκ κάθε Κυριακή. Και να δείξουν και σήμερα τι έκανε. Επειδή έχει αποβληθεί πρώτος. Δείξαμε όλα, Άρη. Γιατί τα πράγματα πρέπει να πάρουν τον δρόμο. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Έπαιξε όλες τις εμφισβητόμενες φάσεις και ήταν οκ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.